Καλημέρα στον κύριο Πάνο Καμένο. Καλημέρα κύριε Καμένε. Καλημέρα, καλή χρονιά. Βουλευτής επίσης, βουλευτής δεύτερης περιφέρειας της Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία. Προς το παρόν. Το πρώτο είναι... γιατί το θέλεις, αγαπητέ κύριε Βερίκη, πρωί-πρωί. Γιατί δεν σε βλέπω στην επόμενη Βουλή, έτσι όπως πας. Για τη Siemens εννοείς. Ναι, θα το φας το κεφάλι σου. Δεν πειράζει, εγώ θα φάω το κεφάλι μου. Εγώ θα κάνω το καθήκον μου και από εκεί και πέρα ας κρίνουν οι πολίτες. Δηλαδή, τι εννοείτε. Εννοώ αυτό που λέει ο κ. Βερίκης, ότι θα το φας το κεφάλι σου. Το έχω ακούσει, ξέρετε, από το 1993 που βγήκα βουλευτής, πάντα μου λέγανε θα το φας το κεφάλι σου. Όταν πρωτοπήγα στην Ήμβρο και το 1994 και κάναμε την πρώτη επίσκεψη μετά από 72 χρόνια που κατέβασε ο Παπουτσιδάκης στη σημαία και καταγγείλαμε την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη μεριά της Τουρκίας, μου λέγανε θα το φας το κεφάλι σου. Όταν χτυπήθηκα με συμφέροντα τα οποία εξουσιάζαν το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, μου λέγανε θα το φας το κεφάλι σου. Όταν ασχολήθηκα με την υπόθεση των Κούρδων, μου λέγανε θα το φας το κεφάλι σου. Ναι, και τι κατάφερες με γιατί ο Σαμαράς λοιπόν τώρα. Οι άλλοι φάγανε το κεφάλι τους. Ερώτηση, κάτσε ρε Δημό. Ερώτηση. Κάτσε, Δημήτρη, δεν έχω βάλει. Δεν έχω σταυρώσει κουβέντα σήμερα. Μαζέψου. Κύριε Καμένε, με έχεις διακόψει 300 φορές. Γιατί κύριε Καμένε ο κύριος Σαμαράς αφού έχει ένα τόσο έτσι θαραλέο βουλευτή δεν τον αξιοποίησε. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει θέμα με τον κύριο Σαμαρά. Με τον κύριο Σαμαρά μιλήσαμε και την ημέρα του ανασχηματισμού για πολλή ώρα. Δεν σας αξιοποίησε όμως. Μου πρότεινε κάποια πράγματα, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή έχω το θέμα της Siemens, το οποίο θέλω να το τελειώσω και παράλληλα δεν μπορώ να εγκλωβιστώ σε ένα τομέα. Έχω θέματα τα οποία αφορούν και τα εθνικά θέματα και τα θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα θέματα του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Αλλά βασικά τον αγώνα κατά του μνημονίου και προτιμώ σε μια τράπουλα που όλοι έχουν αναλάβει κάποιο ρόλο και τους εύχομαι καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου να είναι παλαντέρ. Τι σας είχε προτείνει ο Σαμαράς? Δεν θέλω να το πω αυτή τη στιγμή. Μου πρότεινε μια θέση στο οργανόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Του ζήτησα να σου το πω ευθέως. Μου πρότεινε την νησιωτική πολιτική και την ακτοπλοεία, που ξέρετε πώς αγαπώ τα νησιά μας, αλλά και το θέμα της ακτοπλοείας. Αλλά αυτό που του ζήτησα και του είπα είναι, πρόεδρε, δεν πρέπει να διαχωριστεί η νησιωτική πολιτική και η ακτοπλοεία από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και από το Λιμενικό Σώμα, διότι ο διαχωρισμός αυτός ο οποίος έγινε από την κυβέρνηση δεν μπορεί να την δεχτούμε εμείς σαν Νέα Δημοκρατία να είναι ενιαίος ο τομέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής Αιγαίου και το θέμα της ακτοπλοείας και με ενιαίο το λιμενικό σώμα, γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ναυτιλία. Και πιστεύω ότι πρέπει να είναι ένας ο τομέας. Και γι' αυτό το λόγο καλύτερα είναι να αφήσει στο Γιάννη τον Πλακετάκη το σύνολο και του πρώην Υπουργείου Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Αυτό έγινε ακριβώς. Υπήρχε πρόεδρο τον πρόεδρο και τιμητική πρόταση, αλλά αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι μπορώ να βοηθήσω την πατρίδα μου, αλλά και την παράταξη, ακόμα και με τον τίτλο του απλού στρατιώτη. Τόσο κακό για τον τίποτα με την Εξεταστική Επιτροπή για τη Siemens. Γιατί τόσο κακό για τον τίποτα? Γιατί δεν μάθαμε ποιος πήρε τα λεφτά. Δεν μάθατε ποιος πήρε τα λεφτά, όταν έχουμε καταρχήν. Ονόματα θέλω. Για πρώτη φορά. Ναι. Ονόματα θα τα μάθετε τις επόμενες μέρες. Τι θα μάθω. Θα δείτε ότι το καλά μην το λέτε και στην αρχή καλά λέγατε και είδατε ότι παραδείγματος χάρη τα χρήματα που πήγαμε στον κύριο Μαντέλη που λέγαμε όλοι ότι υπάρχει παραγραφή, υπάρχει αυτή την αποχώρηση εξόδου από τη χώρα, προχωράει στη δικαιοσύνη, υπόθεση, βρήκαμε 450.000 μάρκα. Έχετε στοιχεία για τον πολιτικό Βερίκιο και τον δημοσιογράφο Σταυρόπουλο ότι πήραν λεφτά? Βρήκαμε για τα κρημάτων και σας λέω ότι βρέθηκαν και λογαριασμοί. Και γιατί δεν τους βγάζετε? Κομμάτων. Εσείς δεν τους βγάζετε. Εγώ δεν σας πω. 1.000.000 ευρώ υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελβετία, η οποία βρέθηκε από τα μαύρα ταμεία που πήγαινε προς το Πασόκ και μάλιστα ο ίδιος ο Χριστοφοράκος και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι από τις Siemens δηλώσαν ότι πήγανε προς ενίσχυση του κόμματος του Πασόκ. Δηλαδή μόνο στο Πασόκ πήγανε δηλαδή, λεφτά. Βρήκαμε ότι υπήρχε εκταμείευση. Ναι. Εκταμείευση. Ναι. Και προς τη Νέα Δημοκρατία, όπως λέγανε οι ίδιοι. Δεν βρέθηκαν εδώ τα λεφτά να μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό διαρρεύεται το ποιος θα πήρε αυτά. Βρέθηκαν λογαριασμοί με offshore εταιρείες, οι οποίες ανοίγουν η μία μετά την άλλη. Σε πρόσωπα. Βρέθηκαν οι εταιρείες διαχείρισης πολιτικού χρήματος και δημοσιογραφικού χρήματος μέσω των εταιριών δημοσίων σχέσεων.
Οι εταιρείες αυτές με υποκαταστήματα στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Κύπρο και ούτω καθεξής. Συγκεκριμένα πρόσωπα έχετε βρει που τσέπωσε χρήματα. Βεβαίως και υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα και διαχειριστές, αν θέλετε, των υποθέσεων που αφορούν τον ΟΤΕ, τον ΟΣΕ, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οι οποίοι έχουν υπογράψει συμβάσεις, παρότι έχουν αντίθετες προς αυτό εισηγήσεις από το Ελεκτικό Συνέδριο και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Είναι πολιτικά πρόσωπα. Πολιτικά πρόσωπα τα υπέγραψαν. Υπουργοί. Υπουργοί. Δηλαδή μου έχουν βρεθεί λογαριασμοί, μίζες σε πολιτικά πρόσωπα. Ευθέως η ερώτηση. Μίζες σε πολιτικά πρόσωπα με την έννοια να βρούμε ότι ο Καμένος έχει λογαριασμό στην Ελβετία και έχει αυτά τα λεφτά, δεν πρόκειται να σας πω αν έχουν βρεθεί, αν δεν ανοίξουν λογαριασμοί και δεν ταυτοποιηθεί το πρόσωπο. Βρέθηκαν όμως εκταμιεύσεις την ημέρα της υπογραφής συμφωνίας, βρέθηκαν την ίδια στιγμή καταθέσεις των στελεχών που λένε ότι αυτά τα λεφτά πληρώσαμε για μίζες. Και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στη φάση όπου ζητάνε από την Εξεταστική Επιτροπή ή Προανακριτική Επιτροπή να προχωρήσει στον έδρο λογαριασμών. Ήδη το ΣΔΟΕ έχει πάρει αρκετά ονόματα πολιτικών, το οποίο στείλαμε εμείς στην Εξεταστική Επιτροπή, και εξετάζει περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποκτήθηκαν με offshore εταιρείες και το καθεξής. Πόσα ονόματα πολιτικών. Πόσα ονόματα πολιτικών. Δεν θα σας πω τώρα τον αριθμό, δεν έχει σημασία. Ο αριθμός πάντως είναι μεγάλος. Καταλήτε σε λίγες μέρες θα καταθέσουμε το πόρισμα. Και θα βγει άκρη από αυτή την έρευνα. Ήδη έχει βγει άκρη μεγάλη. Και η άκρη μεγάλη, η μεγάλη άκρη, εκτός της έρευνας των πολιτικών που είπα προηγουμένως, είναι το θέμα της αποζημίωσης που θα πάρει η Ελλάδα. Δηλαδή, η Γερμανία, η Siemens, πλήρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες με αρκετά χρήματα ως αποζημίωση. Άλλο Ηνωμένες Πολιτείες και άλλο Ελλαδίτσα. Την Ιγυρία. Κύριε Καμένε, η Ελλάδα απεμπόλησε. Η Ελλάδα πρέπει να αποζημίωθει για τα χρήματα τα οποία παράνομα και μέσω δωροδοκιών η Siemens πλήρωσε. Σας λέω ότι βάσει του γερμανικού δικαίου υπάρχει θέμα ακόμα και κατάργηση εξαπαρχής συμφωνίας. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Συμφωνώ. Η Ελλάδα όμως απεμπόλησε το δικαίωμά της να διεκδικήσει τις. Να τελειώσω, δεν ξέρετε τι θα πω. Ναι. Να διεκδικήσει τις πολεμικές. Τι σχέση έχει μόνο. Από τη Γερμανία. Τι σχέση. Ούτε αυτό το απεμπόλησε. Γιατί έχουμε πάρει πολλές. Δεν έχουμε πάρει, αλλά αυτό δεν έχει απεμπολιθεί. Είναι άλλο να απεμπολιθεί. Θα σας θυμίσω τον Μακαρίτο Σταμούλη. Ναι. Για το δίστομο. Μπράβο. Και τις παραστάσεις που έκανα και εγώ μαζί του τότε, διακομματικά, για το θέμα αυτό. Υπάρχουν οι αποζημιώσεις όμως, σας λέω, από το θέμα της Siemens, από τη στιγμή που τεκμηριώνει το θέμα της δωροδοκίας και της ύπαρξης διεθνούς οργανωμένης εγκληματικής ομάδος, είναι πολλαπλές των πολεμικών αποζημιώσεων. Κύριε Καμένε, την υγειά μας να έχουμε να τα συζητάμε. Θα δείτε ότι σε κάποιο χρονικό διάστημα στο βάθος του χρόνου θα είμαστε εδώ και θα δικαιολογήσετε που κανένα όνομα δεν πήρε λεφτά, που κανένα όνομα δεν θα μάθουμε, που κανένας δεν θα πάει φυλακή. Και τότε θα δικαιολογήσετε λέγοντας ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Αν πάει φυλακή, εγώ δεν είμαι εισαγγελέα να δικάσω από έδρας. Αν μου φέρετε μένα στον εισαγγελέα. Αυτό που κάνω εγώ είναι να στείλω στη δικαιοσύνη μέσω της Βουλής. Δηλαδή η Εξεταστική Επιτροπή. Ξέρω ποιο είναι ο ρόλο. Να κάνει πρόταση προς την Ολομέλεια με συγκεκριμένα ονόματα πολιτικών. Και αυτό το κάνουμε. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα το να σα πω εγώ ότι θα πάω φυλακή, να το πάρω με τι χειροπέδε του Παναμέσα, δεν μπορώ να το κάνω. Άμα δέσετε την υπόθεση και βρείτε ότι ο Σταυρόπουλο, ο τέο υπουργό, έχει τρεις βίλε στην Κιανή ακτή, βεβαίω θα πάω φυλακή. Βεβαίω και την υπόθεση θα τη δέσουμε. Αυτό σα το βεβαιώνω. Αυτά λε και τα κουλιθιά μου και νομίζω ότι έχω 5 βίλε στην Κιανή ακτή. Είπα ο υπουργό Σταυρόπουλο. Άσε το δερίκιο λε. Λοιπόν, κύριε Καμένε, πού να ξέρουν ότι μόνο χρωστάμε. Κύριε Καμένε, και τις Μιχαλούς. Δεν νομίζω ότι θα βρείτε τίποτα. Άδικα κουράζεστε. Και καλά έχει δίκιο ο Χρυσοχοΐδης που λέει στο, από ό,τι αποκαλύπτει εδώ στον Αμερικανό πρέσβη, ότι η ΚΙΠ είναι ένα ξέφραγο αμπέλι. Διότι αν είχατε και την ΚΙΠ κοντά σας με τα στοιχεία που έχει, θα είχε βοηθήσει. Διότι. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα που αναφέρετε. Θα σας πω το εξής. Το διάβασα σήμερα σε εφημερίδες. Ναι, το διάβασα και εγώ. Εκείνη την εποχή υπήρχε αρκετά μεγάλη τρύπα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Όμως αυτό δεν απαξιώνει μια υπηρεσία η οποία από τη συντρίσεώ τη και το καταστατικό τη υπηρετεί εθνικό έργο. Και έχει βγάλει και πολύ μεγάλες υποθέσεις. Κατά το Χρυσοχοΐδη κάνει ζημιά. Κατά το Χρυσοχοΐδη είναι επικίνδυνη για την Ελλάδα. Ο Χρυσοχοΐδης τότε είχε δίκιο. Και μάλιστα αυτό το κύκλωμα, το οποίο το γνωρίζετε καλά, είχα μιλήσει και εγώ εκείνη την εποχή. Και εν συνεχεία και επί Νέας Δημοκρατίας, με προϊστάμενο ταγματάρχη του ελληνικού στρατού
μια υπηρεσία που δεν έλεγε κανέναν, έκανε και τι παρακολουθήσει. Και αυτά ήταν θέματα τα οποία ο Χρυσοχοίδης θα αντιμετώπισε και θέλω να το πω δημόσια. Ναι, επειδή εγώ δεν ξέρω. Τα παλέψαμε και εμείς. Και τα πάλεψα και εγώ προσωπικά. Το κύκλωμα αυτό εξαρθρώθηκε. Τι κύκλωμα ήταν. Το κύκλωμα αυτό δεν σημαίνει ότι η ΕΕΠ. Κύριε Καμένε. Και οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν τη ζωή του. Ένα λεπτό, κύριε Καμένε, επειδή εγώ δεν ξέρω. Εγώ από την Κατεχάκη περνάω για να πάω να πιω ένα καφέ και σε κάτι φίλο με το Χαλάνδρι. Άρα δεν ξέρω τίποτα παραπάνω. Τι κύκλωμα είναι αυτό που ήταν επικίνδυνο. Μπορώ να μάθω κι εγώ και οι φίλοι μα ακούνε. Κύκλωμα το οποίο έκανε παράνομε υποκλοπέ και το οποίο τα στοιχεία τα οποία έπαιρναν τι υποκλοπέ αυτέ δεν τα έδινε προ εθνική χρήση αλλά προ ιδιωτική χρήση. Για να εκβιάζει, για να πουλάει πληροφορίε επιχειρηματίε κ.ο.κ. Ωραίοι, ωραίοι τύποι, μπράβο. Έτσι, αυτό το κύκλωμα λοιπόν, το οποίο εκείνη την εποχή ανέφερε ο Χρυσοχοίδης. Εγώ δεν ξέρω τίποτα, είμαι από χωριό. Καλά. Λοιπόν, αυτό το κύκλωμα λοιπόν που τότε ανέφερε ο Χρυσοχοίδης. Συγγνώμη, είναι πράκτορας ο Βερίκιος, κύριε Καμένε. Δίπλα μου ο Βερίκιος απλώς είναι πολύ καλό γνώστη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και επειδή αυτό το κύκλωμα τότε είχε επικεφαλή αξιωματικό του στρατού Ξηράς, ξέρει τι λέω. Γι' αυτό το είπα. Και μάλιστα όταν γίναμε κυβέρνηση, ζήτησα και ο τότε υπουργός ο Σπύριος Φιλιοτόπουλος την απομάκρυνση αυτού του κυρίου του επικεφαλής και του κλιμακίου και δεν γινόταν επί αρκετό καιρό. Εντάξει τώρα με. Ναι, εντάξει. Κουκουλώστε τα, κουκουλώστε τα. Όχι, δεν κουκουλώστηκε τίποτα. Είναι έχει πάει στη δικαιοσύνη το θέμα. Μάλιστα. Τώρα λέει και κάτι άλλο ο κύριος Χρυσοχοίδης. Στον Αμερικανό πρέσβη, όπως διαβάζουμε στις εφημερίδες, ότι η ελληνική αστυνομία γνωρίζει έναν προς ένα όλους τους Έλληνες τρομοκράτες, μόνο που δεν έχει τα στοιχεία τα απαραίτητα εκείνα για να τους συλλάβει. Ένα σχόλιο. Τι σχόλιο να σας πω. Όταν ο Έλα πήγε να δικαστεί με όλα τα στοιχεία και εγώ φώναζα τα ονόματα από την Βουλή από το 1994, στο τέλος όλοι είναι έξω σήμερα. Τώρα εγώ όταν ακούω ένα βουλευτή ο οποίος είναι στην Εξεταστική Επιτροπή να μου λέει τέτοια πράγματα, να κοιμάμαι ήσυχο το βράδυ. Όταν ακούω, όταν ακούω για βουλευτές και υπουργούς που τα παίρνουν και δεν ξέρουν ποιοι είναι. Όταν ακούω ότι στην Κύπη υπάρχει. Όχι, δεν ξέρουν ποιοι είναι. Μισό λεπτάκι. Αυτό διερευνούμε και εμείς έχουμε κάνει αυτή μια πολύ σοβαρή δουλειά. Μπορεί να μην τους έχουμε πιάσει όλους. Αλλά τουλάχιστον δεν θα φύγει αυτή η επιτροπή με την εντύπωση στον ελληνικό λαό ότι οι δημοκράτες καλύπτουν τους δικούς τους και οι πασοξίδες τους δικούς τους. Θα πάνε προς την προανακριτική επιτροπή συγκεκριμένα πρόσωπα και έχει γίνει δουλειά πιστεύεις που πότε θα το ξέρουμε αυτό. Πάνω και τα λεφτά πίσω το θέμα είναι. Πιστεύεις ότι αυτό το οποίο καλλιεργείται στο κυβερνητικό στρατόπεδο ότι που πιέζουν τον Γιώργο τον Παπανδρέου να βάλει κάποιους φυλακή θα το κάνει αυτό? Εγώ βέβαια. Δεν υπάρχει άλλο διέξοδος. Όχι να βάλει ο Γιώργος τον Παπανδρέου. Να βάλει το σύνολο του πολιτικού κόσμου, τους δρόμικους, να τους απομονώσει και τους πάει μέσα. Διότι αλλιώς θα πέσουμε σε αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή και το οποίο συντονίζεται από αυτούς που θέλουν να μην υπάρχει κοινοβούλιο, το να λένε και 300 οι ίδιοι είναι. Λοιπόν, εγώ κάνω δημόσια δήλωση. Και θα δείτε ότι αυτό θα οδηγήσει πιθανώς και σε πρώην πρωθυπουργό. Εγώ κάνω δημόσια δήλωση. Εάν έστω και ένας από αυτούς που έκλεψαν στην Ελλάδα πάει φυλακή, εγώ θα ψηφίσω Πασό και θα γίνω και Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Γιατί το Πασό τους έστειλε. Με συγχωρείτε. Όχι, όχι. Καταλάβατε πως το λέω. Καταλάβατε πως το λέω. Δεν λέω το Πασόκ σε έστειλε. Λέω θα ψηφίσω Πασόκ και θα γίνω και Ολυμπιακός. Αυτό είναι το απόλυτο χάος. Το απόλυτο χάος. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Καμένο.